λυπείς, τη σκέφτεσαι? Τα πάντα. Εσένα, εμένα, τη Στέλλα, τον μπάγκο που μου κλείσανε. Έλα ρε με τον μπάγκο τώρα. Εντάξει, αυτά τυχαίνουν. Αυτό και σε μένα θα μπορούσε να έχει τύχει. Όχι, όχι, Μανώλη, μη με δικαιολογείς. Κάνω σαν χαζή 16 ερωτευμένη και το μόνο που έχω στο μυαλό μου είσαι εσύ. Το υγειονομικό τι σχέση έχει με αυτό? Όλα έχουν σχέση. Όλα είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Άκου, εγώ έχω μεγαλώσει με κανόνες. Από τους δασκάλους μου, τους γονείς μου, μετά τον άντρα μου. Είναι η πρώτη φορά που κάνω ό,τι θέλω. Ευτυχώς. Έτσι πως το ξεκίνησες νόμιζα θα καταλήξει κάτι άσχημο. Κάτι άσχημο είναι. Είναι άσχημο. Τι είναι άσχημο? Είναι άσχημο γιατί εγώ δεν... κάνω λάθη. Αυτό σημαίνει ότι ζεις. Αυτοί κάνουν λάθη. Όσοι ζουν. Μέχρι τώρα όπως το είπες, ακολουθούσες τους άλλους. Ναι, αλλά έτσι έμαθα. Έτσι συνήθισα να ζω και για μένα είναι πιο εύκολο αυτό. Ναι, αλλά δεν ζούσες. Ανάσαινες. Απλώς. Πάντως αυτό το σπίτι θέλω να το ξενικιάσουμε. Καλά. Άσε να περάσει η σημερινή μέρα. Αύριο θα είναι όλα καλύτερα, θα δει. Ποιος είναι? Τίποτα, φυλάδια θα. Φυλάδια? Καλά, επιμένουν τόσο πολύ για τα φυλάδια. Εντάξει, μπορεί να κάνουν κάποια έρευνα, κάποιος θα... Τι καλέσαμε κανένα, τι μας νοιάζει. Ρε Σιμανόλη, δεν πάμε σιγά σιγά? Να σου πω κάτι, εγώ δεν ανησυχώ, αλλά αφού φαγώθηκες πάμε. Ωραία, ωραία. Δεν θα φύγουμε μαζί, θα φύγω πρώτη εγώ και μετά από 10 λεπτά θα φύγεις. Τι λες βρε τώρα, δεν μπορώ να κούχαζα. Μαζί θα φύγουμε. Μαζί θα φύγουμε.